Με την έναρξη της τουριστικής σεζόν και μετά από αρκετούς μήνες lockdown, ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης του ιστορικού κέντρου με μηχανήματα να πιάνουν δουλειά, ξυλώνοντας το οδόστρωμα. Οι εικόνες που προκάλεσαν αντιδράσεις από πολίτες και κατασηματάρχες. Τι να πω στο Δήμαρχο, ότι έκανε βλακεία που άρχισε τώρα. Γιατί δεν μας άφησε λίγο, γιατί δεν τα κάνει στην καραντίνα, ρε παιδιά. 6 μήνες καθόμασταν. Γιατί τότε δεν άρχισαν να τα κάνουν, που είχαν κλειστά τα μαγαζιά. Ή νομίζετε ότι δουλέψαμε το Click Way και το Click Inside? Δεν δουλέψαμε. Ποιος θα έχει τώρα την άνεση να κάτσει να ψωνίσει με τη σκόνη και το θόρυβο? Υπάρχει δηλαδή μείωση ψήρου? Εννοείται. Αυτό έπρεπε να το κάνω το χειμώνα που είναι νεκρή περίοδος, όχι τώρα που περιμένουμε να δουλέψουμε. Αυτοί που αποφασίσανε κάνανε μεγάλο λάθος. Δεν έπρεπε τώρα βέβαια. Έπρεπε να περιμένουν, να τελειώσει το καλοκαίρι, από Οκτώβρη και μετά να βάλουν μπροστά. Ας κάτσουν να καταγράψουν τα καταστήματα που είναι ακριβώς πάνω στο κέντρο του Ηρακλείου με τα έργα, πόσα είναι αυτά, 30-40, στους βγάλουν ένα κονδύλιο να πληρώνουν τα ενίκια, όπως το έκανε και το κράτος με το θέμα της πανδημίας. Όσο και το πλάτος του πεζοδρομίου, σε τμήμα της μικρής Evans, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές, με τη διέλευση να γίνεται με τεμποδίων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις απαγορευτική, αν πρόκειται για μητέρες με καροτσάκια. Σε κάποια σημεία είναι 80 πόντους στο πεζοδρόμιο. Φανταστείτε δηλαδή να περνάει ένα καρότσι από πάνω και ένα καρότσι από κάτω. Τι έχει να γίνει. Δεν συζητώ για τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται τα COVID και με αποστάσεις, αυτά τα πετάμε στον κάδο των αχρήστων. Αίσθηση προκαλούν και οι εικόνες με τη διέλευση δίκυκλων ανάμεσα σε θαμώνες ταβέρνας. Η παραβατικότητα χτυπά κόκκινο με τον πεζόδρομο να μετατρέπεται σε δρόμο, εικόνες που ανάβουν νέες φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της μικρής Evans. Εδώ πέρα γίνεται ένα πέρα του πάρκινγκ Evans. Δηλαδή εδώ έρχεται ο καθένας, αφήνει το μηχανάκι και πάει να μπαίνουν εδώ μέσα στα στενά. Δεν υπάρχει, δηλαδή εδώ στη δευτερόλεπτα μηχανάκι. Κατεβαίνει, παρκάρει εδώ πέρα, πατάνε τον κόσμο. Στο πλευρό των κατασηματαρχών τάσσονται οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, κύριοι Κουράκης, Λιγερός, Ινιωτάκης και Κουκιαδάκης. Αλλά πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία που τώρα δοκιμάζεται και νομίζω, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα χαλάσει ο κόσμος αν το έργο ξεκινήσει μετά 2-3 μήνες. Με αυτή την έννοια θέλουμε να πάρουμε μια πρωτοβουλία να συζητήσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να βρούμε μια λύση η οποία να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Θα ζητήσουμε την τρίμηνη, ίσως και τετράμηνη παράταση του έργου. Νομίζω δεν είναι τόσο τρομακτικό. Φαντάζεστε τον Μπακογιάννη να κλείσει την ηρόδο του Αττικού τώρα? Διότι εμείς κλείνουμε την ηρόδο του Αττικού του Ηρακλείου. Κλείνουμε τους κεντρικότερους δρόμους του Ηρακλείου στην περίοδο την τουριστική. Και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η πόλη είναι ζωντανή και δεν είναι Σαχάρα. Με κοινή επιστολή τους, οι επικεφαλείς των 4 παρατάξεων ζητούν την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί το θέμα και να ανακληθεί για ένα τουλάχιστον τρίμηνο η επανέναρξη των εργασιών στο ιστορικό κέντρο. Παρόλες τις αστοχίες και τις λάθος επιλογές της Δημοτικής Αρχής που ήδη έχουν στοιχήσει σε ποιότητα και σε χρόνο, στηρίξαμε και στηρίζουμε την ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της κοινωνίας και της πόλης. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για όλους μας, αυτό που θα πρέπει να μας διακρίνει όλους είναι ευαισθησία και κατανόηση προς τα αιτήματα των συμπολιτών μας, γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι η παραγωγή έργου, αλλά κυρίως να παραμείνουμε όρθιοι όλοι και μετά το πέρας της πανδημίας. Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα.